υπήρχε κάτι το πάρα πολύ οικείο, γιατί υπήρχε μία σκηνή στημένη σαν αμφιθέατρο, σαν μικρή επίδαυρο σκέψου, θέσεις θεατών και μουσική και χορευτές. Αυτό είναι ένα context που είναι πάρα πολύ οικείο. Είναι ένα θέατρο. Μόνο που είναι υποβρύχιο και μόνο που περιβάλλουμε από νερό. Το οποίο τι γίνεται, ενώ ακούγεται ανίκιο, τελικά ήταν πάρα πολύ οικείο, γιατί είναι στα κύτταρά μας. Δηλαδή, έχουμε προέρθει όλοι από μια μήτρα, αποτελούμαστε από 70% νερό. Για πάρα πολύ κόσμο νόμιζε ότι αυτό θα του φανεί παράξενο και τελικά σοκαρίστηκε, μπορώ να πω, από το, που ήταν, το, φαινόταν τόσο φυσικό όλο αυτό το περιβάλλον. Είναι μια παράσταση που προσπαθεί να αποτυπώσει αυτό το χάος, τον κικαιώνα που βιώνουμε στην Αθήνα, την πόλη που αλλάζει πρόσωπο, τους ανθρώπους που προσπαθούν να κρατηθούν και προσπαθούν και να ανασυνθέσουν τις γρήγορες αλλαγές ερεθισμάτων γύρω τους. Επειδή ακριβώς έχει γίνει της μόδας το ελληνικό θέμα, η ελληνική κρίση, και έχουμε γίνει κάπως εξωτικό φρούτο, και το βλέπεις αυτό και σε σχέση με το πώς προωθείται η ελληνική τέχνη στο εξωτερικό. Δηλαδή, ξαφνικά υπάρχει ένα. Είμαστε, δεν είμαστε λίγο εξωτικοί. Ήθελα να το ανατρέψω. Με όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, εγώ αναρωτιέμαι συχνά γιατί να συνεχίσω να παράγω τέχνη. Εσύ τι σκέφτεσαι, δηλαδή, θεωρείς ότι η τέχνη ρωτάει, απαντάει, αποφασίζει, επηρεάζει? Κι εγώ αναρωτιέμαι. Πολύ συχνά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο να συνεχίσω να παράγω τέχνη και να κάνω τέχνη. Υπάρχει καταρχάς μια βαθύτερη ανάγκη να αφήσω το αποτύπωμά μου μέσα στο χρόνο, αλλά υπάρχει και μια διάσταση πολιτικής όλο αυτό που τα τελευταία χρόνια με έχει επαναπροσδιορίσει, ας πούμε, σε σχέση με το τι παράγω, την αισθητική μου και το γιατί κάνω αυτό που κάνω. Και εκεί εγώ απαντώ ότι δεν δίνω απαντήσεις. Θέτεις ερωτήματα. Θέτω ερωτήματα. Εγώ πάλι ούτε ρωτάω ούτε απαντάω με την τέχνη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δημιουργήσω καινούργια βιώματα. Να δημιουργήσω βιώματα καινούργια καταρχήν για μένα και για τον θεατή. Προσπαθώ να δημιουργήσω βιώματα που δεν είναι απαραίτητα μέσα στο θέατρο, που ο θεατής δεν κάθεται σε καρέκλα, που θα έχει άλλες εμπειρίες. Συνήθως ένα αίσθημα για ένα έργο είναι κάτι πάρα πολύ υποσυνείδητο. Δεν μου είναι ξεκάθαρο από την αρχή τι είναι αυτό που θέλω να κάνω και επηρεάζομαι πάρα πολύ από την πολιτική κατάσταση, από την κοινωνική κατάσταση, από προσωπικές μου σχέσεις ή καταστάσεις. Και δεν προσπαθώ να το εκλογικεύσω, προσπαθώ να το αφουγκραστώ και να δω τι είναι αυτό. Και μετά τον τρόπο που θα το πω, τον τρόπο δηλαδή που θα δημιουργήσω το έργο που θα το εκφράσει. Η δική μου προσέγγιση είναι εντελώς ποιητική. Στην υποβρύχια παράσταση δημιουργήθηκε μία σκηνή όπου οι χορευτές απλώναν το χέρι τους προς θεατές της επιφάνειας, απλώναν το χέρι τους προς τους θεατές τους υποβρύχιους και στο τέλος όλοι μαζί με τα σώματα τους κάνανε ένα δέντρο με ρίζες, κορμό και κλαδιά, όπου ενώθηκαν όλοι. Στην παράσταση είχαμε παιδιά, είχαμε αλλουδαπούς, είχαμε ανάπηρους χορευτές. Το νόημα και το μήνυμα είναι ένα, ανθρωπιά. Όταν καταδύεσαι κάτω από το νερό και κάθεσαι σε θέση θεατών και έχεις τη σκηνή μπροστά σου, είναι σύντροφό σου σε κάθε λεπτό για να πνοείς σου. Ακούς τον ήχο της εισπνοής και ακούς τον ήχο της εκπνοής. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι παρόν, δηλαδή στο εδώ και τώρα. Θέλω να πω, ένας από τους τρόπους που εγώ διερευνώ είναι κατά πόσο ο θεατής, όταν πάει να δει ένα θέαμα, ένα έργο τέχνης, είναι παρόν. Με αφορμή την τελευταία παράσταση στο Revolt Athens που ταξιδεύει στο εξωτερικό, το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτική κατάσταση, την κρίση, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την παράσταση να μιλήσεις με τον κόσμο και να δεις και κατά τη διάρκεια της παράστασης ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί το κοινό και από χώρα σε χώρα, πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Γιατί, ας πούμε, στη Γερμανία έβλεπα από πάνω τους Βερολινέζους, στην όπερα του Βερολίνου που παίξαμε, να κάνουν, δηλαδή, ένα αίσθημα, ξέρεις, στο κοινό, να... Και μετά, σε δεύτερο τόνο, στον δεύτερο χρόνο, να υπάρχει μια άλλη αντίδραση.
μια συγκίνηση, μια πραγματική απορία και ενδιαφέρον για το τι γίνεται στην Ελλάδα. This has to be, it's the ancient Acropolis. There's no straight line, or I mean, even in the original version, that's what's special about it. So, here we are. Yes. Η προσέγγιση δική σου είναι μέσα σε ένα αστικό τοπίο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις, γιατί προσεγγίζεις το αστικό τοπίο με ταυτόχρονα στο παρελθόν και στο μέλλον. Δηλαδή, φέρεις σε αυτό που κάνεις και παρελθόν και μέλλον. Παρακαλώ. Είναι κανείς εδώ? Αυτή την περίοδο παίζεται στο Φάουστ, σε σκηνοθεσία δική μου, ένα έργο του Tennessee Williams, το οποίο είναι από τα λιγότερο ανεβασμένα έργα στην Ελλάδα. Το λέγεται Outcry στα αγγλικά, η κραυγή. Παίζουν ο Αλέκος ο Σισοβίτης και η Μάνια η Παπαδημητρίου. Η συνθήκη είναι ότι οι δύο αδέλφια ξεμένουν από το θίασο, ξεμένουν από το έργο και επειδή έχουν ανάγκη τα χρήματα για την επιβίωση, παίζουν τους εαυτούς τους μπροστά στο κοινό και αυτοσχεδιάζουν τους μεγαλύτερους φόβους τους. Το έργο των δύο χαρακτήρων καλύτερα από ποτέ. Μιλάει για το φόβο, τον βαθύτερο φόβο του ανθρώπου, τον υπαρξιακό, τον φόβο του καλλιτέχνη να μην έχει πλέον έμπνευση ή να έχει ως αρχικό υλικό για το έργο τέχνης τον ίδιο του τον εαυτό και ακόμη χειρότερα τον εαυτό του μαζί με την οικογένειά του και να παίζουνε για το κοινό αυτοσχεδιαστικά τους εαυτούς τους. Παρακαλώ. Είναι κανείς εδώ? Θαύματα, πέραμα, εκτρώματα της φύσης. Στο Ίδρυμα Παράδεισος. Συγγνώμη. Αλλά είχες χάσει την επαφή σου με οτιδήποτε φαινόταν πραγματικό. Ο μοναδικός εχθρός σου, ο ίδιος σου, ο εαυτός. Το επόμενο project που στείνω τώρα και ξεκινάει τον Μάιο στη Δανία έχει να κάνει ως κύριο θέμα την αναζήτηση, την ευτυχία ως μια δυναμική κατάσταση για τον άνθρωπο. Έγινε αυτό, ξεκίνησε ως project, ακριβώς γιατί οι Δανείοι θεωρούνται, σύμφωνα με μετρήσεις ευρωπαϊκές, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης και οι Έλληνες οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης. Δεν το ήξερα. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πώς μπορεί διαδραστικά, γιατί αυτό θα στηθεί καταρχάς στο Άρχους της Δανίας και μετά στην Αθήνα, όπου θα παρεμβαίνουν και οι πολίτες. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό τι γίνεται. Θα πρέπει, πιστεύω, να μπει το θέμα, το δικαίωμα στην ευτυχία, στη χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης, να μπει και το δικαίωμα στην ευτυχία και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά κατά πόσο είμαστε ευτυχείς ή όχι. Αυτό τον καιρό υλοποιώ 4 παράλληλες δράσεις σε σχέση με τον Drops of Breath, την υποβρύχια παράσταση. Η πρώτη είναι μια έκθεση φωτογραφίας στο αεροδρόμιο της Αθήνας, η οποία είναι και διαδραστική. Σκανάροντας ένα κωδικό, ο κόσμος θα μπορεί να ακούει τη μουσική της υποβρύχιας παράστασης. Η δεύτερη είναι μια μίνι μερίδα στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών, που θα έρθει μια πάρα πολύ σημαντική χορογράφος, η Εύα Λίλια, η οποία θα μιλήσει για το out of the box ή για το μη κανονικό. Θα προβληθεί εκεί το ντοκιματέρ της υποβρύχιας παράστασης και θα γίνει και συζήτηση με τον κοινό με θέμα την ισότητα. Η τρίτη δράση είναι η παράσταση Drops of Peace, που είναι στην ουσία η επίγεια βρισιών της υποβρύχιας που γίνεται σε κήπους, που θα γίνει στο Παρίσι σε 10 μέρες περίπου. Και η τέταρτη είναι μια διαδραστική έκθεση με performance, νέους performance artists, που λέγεται Mediterranean Bodies, μεσογειακά σώματα.